Κύριε Κάπαρη, καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την ευγενική φιλοξενία και μάλιστα σε έναν χώρο, οφείλω να ομολογήσω, εξαιρετικό. Στο σπίτι σας, στο κέντρο της πόλης της Ζακύνθου, που αυτό το οποίο πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει και εμένα και τους συνεργάτες μου, είναι όλη αυτή η μεγάλη πορεία, μια μεγάλη ιστορία, η οποία αποτυπώνεται σε κάδρα που έχουν τοποθετηθεί στους τοίχους του σπιτιού, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μικρό μέρος μιας ολόκληρης ζωής αφιερωμένης ουσιαστικά στη θάλασσα και στα πλοία. Ξεκίνησα πολύ μικρός, 17 ετών, σπούδασα στην Αγγλία, μετά πια υποτροφία το MIT της Αμερικής και από το 1962-63 εργάζομαι μόνον σε επιβατικά βαπόρια και κρουαζόπλια. Mm-hmm. Ήμουν ευτυχής που συνήθισα τον Αντώνη τον Χαντρή, έναν απίθανο άνθρωπο που μαζί ξεκινήσαμε καταρχάς την γραμμή Ευρώπης, Αυστραλίας και ανά τον κόσμο με επιβατικά βαπόρια και μετά με τους νεότερους από γνώστους, τον Γιάννη και Μιχάλη Χαντρή, που ξεκινήσαμε όλο το σαν να πω έπος των κρουαζοπλίων το 1998. Το 1998. Έχω σχεδιάσει και επιβλέψει και operate 11 καινούργια βαπόρια, ενώ πριν είχαμε κάνει γύρω στα μεγαλύτερα conversions στον κόσμο, γύρω στα 15 τέτοια conversions. Αυτά ήταν, παίρναμε βαπόρια, όσο επίσης αμερικάνικα, γιατί είχαν μεγάλο safety margin και τα μετατρέπαμε στην Ιταλία, στην Αγγλία και τέλος στην Ελλάδα. Αυτό ήταν και το ταλέντο μου και μ' άρεσε εξαιρετικά αυτή τη δουλειά. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, εδώ έχω όλα μου τα μερικά από τα μεγάλα αυτά conversion και καθώς σε αυτή εδώ τη σειρά. Ενώ εδώ ξεκινάει το πρώτο μου design που είναι το Horizon, το Zenith, το Century, το Millennium που άφησε ιστορία διότι ήμουν πρώτος στον κόσμο που έβαλα τα αντί για diesel engines, τα gas turbines. Είναι οι ίδιες μηχανές της General Electric του 777 του Airbus και βεβαίως ήταν μια μεγάλη, πάρα πολύ, σαν να πούμε, ιδέα που θαυμάσε όλο τον κόσμο. Βεβαίως σήμερα δεν είναι οικονομική ιδέα, διότι η τιμή του πετρελαίου ξύφει. Από τότε που ξεκίνησα το project είναι 200 περίπου δολάρια ο τόνος και σήμερα έχει υπερβεί σε 1500. Αλλά ήταν μεγάλη επιτυχία μου, διότι οι εξαγωγές των μηχανών μπορούσαν να τιμή τα στάνταρ για τα emissions του IMO, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το environment των λιμανών και των πόλεων, όπως είναι η Αλάσκα, όπως είναι η Βαλτική και σύντομα και η Μεσόγειος θα πρέπει να προσαρμοστεί προς τα στάνταρ του IMO. Ελπίζω ότι το 1920, που θα πραγματοποιηθεί ο νέος κανονισμός για τα exhaust emissions των μηχανών, ότι πάλι θα δοξαστώ για άλλη μια φορά. Διότι τότε θα πράξεις προβλέψεις σας. Ήμουν πάντοτε αχέρ, μπροστά, επί σειρά ετών, αλλά παρόλα αυτά την εμπειρία που είχα, έζησα έναν τον κόσμο, τώρα μένω ξεκίνησα για την εταιρεία Χαντρή και μετά Celebrity Cruises. Το γραφείο, άνοιξε τα γραφεία το 1982 στο Μαϊάμι, όπου διαμένω, όπου εκεί παντρεύτηκα και επίσης έχω δύο ωραιότατα παιδιά. Ο Μητροπολίτης Ζακύνθου, τον οποίο υπεραγαπώ, ήρθε και με πάντρεψε με ένα team από περίπου 30 Ζακυνθινούς και με τίμησαν πάρα πολύ. Λοιπόν, αλλά δεν έπαψε να είμαι Ζακυνθινός. Και με ενδιαφέρεστε ιδιαίτερα για τη Ζάκυνθο. Για τη Ζάκυνθο, από την εποχή που ζούσε ο πατέρας μου, που είχαμε το γραφείο μας στην παραλία. Ναι, ναι. Και ειδικά για να εξελιχθεί το λιμάνι της Ζακύνθου. Εκεί θέλω να σταθούμε. Ήθελα βέβαια στο ξεκίνημα της συζήτησης να αναφερθούμε λίγο στην ταυτότητά σας, γνωστή σε όλους μας.
Και οφείλω να ομολογήσω ότι είπατε πολύ λίγα από αυτά τα οποία κανείς έχει βιώσει όλα αυτά τα χρόνια και όλα αυτά τα οποία έχει προσφέρει πραγματικά. Και δεν είναι λόγια που πρέπει να υποθούν για αυτή τη συνέντευξη, για αυτή τη συζήτηση, είναι μια πραγματικότητα. Και όποιος έχει την τύχη και τη χαρά να σας γνωρίζει και προσωπικά, αντλεί πολύ σπουδαία πληροφόρηση, βιώματα ζωής που όντως μπορούν να αποτελέσουν, αν μη τι άλλο, και σεμινάριο όσον αφορά την εξέλιξή του και την προοπτική του. Θα ήθελα όμως να σταθούμε σε αυτό ακριβώς, κύριε Κάπαρη, στο σχέδιο Κάπαρη. Μάλιστα. Από το 1971 λοιπόν, μέχρι σήμερα ουσιαστικά. Μάλιστα. Κύριε Τετράδη, είχα μια λαμπρή σταδιοδρομία. Είμαι περήφανος γιατί έχω επιτύχει, αλλά είμαι πραγματικά υπερήφανος ως δακηθινός. Mm-hmm. Και το 1971 με παρακάλεσε ο πατέρας μου, νέος ακόμα, να του κάνω ένα γράμμα και ένα σχέδιο να προβλέψω ποιο είναι το μελλοντικό λιμάνι που θα δεχτεί η Κροαζιρόπλια. Και το 24 Μαρτίου του 1971 έγραψε το γράμμα, το οποίο μου το δαχτυλόγραψε ο αείμνηστος Μπούμπης Στεφανινός, βουλευτής και δήμαρχος της Κροαζιρόπλιας. Και βεβαίως από αυτό το γράμμα δυστυχώς ποτέ δεν έλαβα απάντηση. Ντοκουμέντο. Και για την ιστορία και για την εξέλιξη που δυστυχώς από ό,τι είδαμε και από ό,τι έχουμε καταλάβει μέχρι στιγμής, γιατί βιώνουμε τα ίδια προβλήματα δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται δεν αποτέλεσε την αρχή να ξεκινήσουν κάποιες παρεμβάσεις που θα δημιουργούσαν άλλες συνθήκες και άλλη προοπτική για τον τόπο μας. Από το 1971 στο 2011. Η κατάσταση δυστυχώς παραμένει η ίδια. Φαντάζει τραγικό αυτό κανείς να το διαπιστώνει. Αλλά για να δούμε και την προοπτική, να δούμε και το μέλλον. Από ό,τι γνωρίζω, έχετε έρθει ήδη σε κάποιες επαφές με τοπικούς παράγοντες. Προσπαθείτε να προωθήσετε ένα σχέδιο δράσης που θα δώσει ένα αποτέλεσμα το οποίο αργότερα αμέσως θα παρουσιάσουμε περισσότερο αναλυτικά, που έχει να κάνει βεβαίως και συνδέεται απόλυτα με έργα αναπτυξιακά στο λιμάνι, με ένα λιμάνι περισσότερο λειτουργικό. Και αυτό βεβαίως σημαίνει ταυτόχρονα τουριστική οικονομία, αύξηση των επισκέψεων, αύξηση γενικότερα της επαγγελματικής δραστηριότητας πέρα από την ενίσχυσή τους οικονομικά όλων των επιχειρηματιών της Ζακύνθου που περνάμε μεγάλη δοκιμασία και λόγω της οικονομικής κρίσης. Να σταθούμε λοιπόν ακριβώς σε αυτό καταρχήν. Στο σχέδιο, τι προβλέπει το σχέδιο Κάπαρη, το οποίο συζητείται ιδιαίτερα, επαναλαμβάνω, το τελευταίο διάστημα. Θέλετε να σας πω. Το σχέδιο Κάπαρη προβλέπει το λιμάνι, το οποίο έχουν γίνει ορισμένα σφάλματα, δεν κάνω κριτικές προς Θεού. Θέλω να το προωρήσω να γίνει ένα λιμάνι για κουραζιόπλια και για μέγα γιάτς, που είναι μια πάρα πολύ ελκυστική οικονομική κατάσταση για το λιμάνι και για την πόλη της Ζακύνθου. Και να σας περιγράψω λιγάκι απλά. Μπορούμε να το δούμε κιόλας. Μάλιστα. Όπως μπαίνουμε στο λιμάνι, από δεξιά υπάρχει ένας βραχίων, ο οποίος είναι υποκλίση, αυτός είναι λάθος, πρέπει να έρθει ευθεία, δηλαδή από την πλατεία του πόρτου, θα πούμε. Μιλάμε λοιπόν για το βραχίο. Ναι, να έχουμε, είναι τώρα 158 μέτρα, ναι. Να μπει άλλα 200 μέτρα, όπου βλέπετε το κόκκινο αυτό σημείο. 158 λοιπόν συν 200. Συν 200 είναι 358. Λίγα λιμάνια στην Ελλάδα έχουν τέτοιο μήκος. Και βεβαίως το βάθος θα αυξήσει από περίπου 11 μέτρα έως τα 12. Για να δεχτεί τα μεγαλύτερα βαπόρια που κυκλοφορούν σήμερα. Μάλιστα. Στη Μεσόγειο. Μάλιστα. Κάνοντας αυτό, όπως βλέπετε, ναι, ναι. Είναι το πιερ 1 και 2. Εάν μεν είναι βόρειος ο άνεμος, θα δέσει από μέσα, εάν είναι νότιος θα δέσει απ' έξω. Επίσης, φαρδίνω όλο αυτό το μόλο κατά στα 22 μέτρα που χρειάζονται οι εταιρείες των μινοζωτών. Θέλω να σας πω ότι αυτό το σχέδιο μεν ήταν δική μου ιδέα, αλλά το έχω συζητήσει με τους πιο έμπειρους σήμερα τεχνοκράτες όλων των μεγάλων κοραζιροπλίων εταιριών. Γιατί, διότι στο ΜΑΕΜ που μένω, την χάνω μεγάλου σεβασμού και θαυμασμού από όλους, όχι μόνο από την Celebrity και Royal Caribbean που επακολούθησαν την οικογένεια Χαντρή, αλλά και από όλες τις άλλες εταιρείες.
Λοιπόν, μετατρέπω όλο αυτό που βλέπετε από την πλατεία των Μεσόντων έως το τέλος, ως The Cruise Port. Θα μπορέσουμε λοιπόν να δέσουν δύο ή τρία κοραζιρόπια. Συγχρόνως κάνω ένα μπράτσο, όπως βλέπετε εδώ πέρα, για να μπορούν και να πηγαίνουν μερικά ιστιοφόρα. Διότι δεν πάω να προσθέτω ότι πρέπει να συνδυαστεί το cruise port με την μαρίνα των yachts, αλλά όχι εκεί που είναι τώρα, μπροστά από τη Strand Marina. Τι κάνω λοιπόν? Στη μέση, όπως βλέπετε, ναι, επιφαρδύνω τη Strand Marina κατά 10 μέτρα, ώστε να πέσουμε στο βάθος 7,5 μέτρα. Κάνω και ένα άλλα δύο 80 και 60 μέτρων μπράτσα και αυτός εδώ το μέρος γίνεται μια απίθανη μαρίνα με ειδικό δρόμο, ωραία δέντρο φυτευμένη, με όλα τα τελειότερα facilities για τα κότερα, να μπορέσουν τα κότερα πάνω και από 30 μέτρα να βαίνουν και επίσης το χειμώνα να μπορέσουμε να κρατήσουμε ένα μέρος των κοτέρων αυτών και θα δώσουμε μια και αυτό ζωή πολύ σε σημαντικό πολλές οικογένειες της Ζακύνθου. Γιατί επιμένω ότι τα κρουαζιρόπλια και τα mega yachts πρέπει να είναι κοντά στην πόλη? Είναι η επόμενη ερώτηση αυτή, γιατί όντως μας έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές το συγκεκριμένο θέμα. Ειδικά όσον αφορά τη μαρίνα, που βέβαια κακά τα ψέματα, μαρίνα έχουμε στα χαρτιά. Επί της ουσίας δεν έχει λειτουργήσει ποτέ, δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο όσον αφορά τον υφιστάμενο χώρο. Γιατί λοιπόν αυτή η επιλογή? Διότι η Ζάκυνθος έχει ένα τεράστιο προνόμιο. Και σήμερα όλες οι εταιρείες προσπαθούν να πάρουν ως οπιτοπλίστων advantage από αυτό ακριβώς το σημείο. Η πόλη της Ζακύνθου, που είναι αρκετά ωραία μετασυσμικώς, αλλά με τις ωραίες πλατείες, μπορεί περαιτέρω να γίνει ακόμα πιο όμορφη, με ορισμένα ωραιότατα δέντρα να φυτευτούν, λουλούδια, όπως τα παλά τα χρόνια, και να γίνουν πεζόδρομοι. Τι γίνεται λοιπόν? Η πόλη είναι απάνω στο λιμάνι. Αυτός που θα έρθει με το κοτερό του δεν μπορεί να περπατήσει από τον Άγιο Χαράλαμπο μέχρι την πόλη. Θέλει να τη δει όμορφα, να περπατήσει στην πόλη, να πάει να φάει σε ένα ωραίο ρεστορά. Γι' αυτό πρέπει να είναι σε walking distance. Όχι μόνο τα κρουαζιρόπλια, αλλά ακόμα και τα κότερα. Τι κάνω λοιπόν, όπως σας είπα, το χωρίζω. Είναι η φιλοσοφία όλων των λιμανιών διεθνώς το συγκεκριμένο. Βεβαίως. Δηλαδή ουσιαστικά να υπάρχει προσβασιμότητα, εύκολη προσβασιμότητα, όχι ταλαιπωρία όσον αφορά τους επισκέπτες. Και μάλιστα από τη στιγμή που υπάρχει μια τέτοια μορφή αξιοποίησης αυτών των ιδεών, δηλαδή το λιμάνι της Ζακύνθου όπως το γνωρίζουμε τώρα, όπως είναι τώρα, ευνοεί όσον αφορά τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Έτσι δεν είναι? Απόλυτα. Έχετε απόλυτα δίκιο και συμφωνώ και μαζί σας, και είναι η βάση του σχεδίου. Διότι, σας είπα άλλη μια φορά, σήμερα οι εταιρείες των κρουαζιροπλοίων κουράστηκαν από την τρομερή κίνηση του λιμένου της Μυκόνου, της Σαντορίνης, της Ρόου, και θέλουν καινούργια destinations. Η Ζάκυνθος λοιπόν προσφέρεται ως ένα καινούργιο destination στο cruise industry. Εξάλλου δεν θα μπορούσαμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί εάν δεν υπάρχει αυτή η προοπτική. Πριν περάσουμε αναλυτικά στο σχέδιο, γιατί θέλω να μου δείξετε και την επόμενη κίνηση, ότι θα ολοκληρώσετε αμέσως. Μπορώ να τελειώσω δύο λεπτά, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Το χωρίζω λοιπόν το λιμάνι σε τρία section. Cruising port, μαρίνα, Strand Marina και μαρίνα για mega yacht, και όπως βλέπετε αυτό το κόκκινο, μπαζώνω το μέρος μπροστά από το λιμεναρχείο να γίνει ένα ωραίο πάρκινγκ, διόρροφο και με ρεστοράν και μαγαζιά, όπως συνήθως γίνεται σε όλα τα λιμάνια της Μεσογείου. Αλλά αυτό είναι το commercial port, το εμπορικό κομμάτι. Το εμπορικό κομμάτι, το οποίο κάνει μια ράμπα να μπορεί να πέσουν και τα ferry boats που έρχονται από την Ιταλία για μια γρήγορη είσοδο και έξοδο. Αυτό λοιπόν θα αποσυμφερωίσει το θέμα των αυτοκινήτων που παρκάρουν στο Strand Marina. Στο Strand Marina κατ' εμέ πρέπει να γίνει πεζόδρομος, να φύγουν όλα τα αυτοκινήτα και να υπάρχει μόνο ένα sat service με ορισμένα ωραιότατα λεωφορεία αθόρυβα, τα οποία δωρεάν να μεταφέρουν τον κόσμο.
από τον καμπαναρίο του Αγίου Διονυσίου στην πλατεία Σολομού. Πολύ ωραία. Αυτό είναι το σχέδιο που θέλω να προτείνω. Βεβαίως πρέπει να γίνουν ορισμένες μεταλλαγές, ειδικά στην περιοχή του λιμανιού. Όχι μόνο στην περιοχή του λιμανιού. Έτσι, ναι. Όχι μόνο στην περιοχή του λιμανιού. Έχει να κάνει και με την εσωτερική κίνηση στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο. Προτείνω μία τρομερή, όχι ιδέα, αλλά από πρακτική στην Ελλάδα, μία ιδέα να αξιοποιηθεί αμέσως. Αυτή τη στιγμή τα μαπόλια αντιροβολούν έξω το λιμάνι. Όταν έρχονται λοιπόν στο μόλο του Αγίου Νικολάου ή στην πλατεία, είναι αρκετά μακριά. Εκεί που είναι οι σκάλες, όπως σας βλέπω το σημείο αυτό, mm-hmm. που ήταν οι παλιές που δείχνονται όλους τους πρωθυπουργούς, τους βασιλείς, αυτό να μεγαλώσει και να γίνει μια ωραία πλατεία δεν είναι πολύ έξοδο, ώστε όλες οι λάντσες και οι μεζινάκια των κρουαζιροπλοίων από τα γυροβόλια να έρχονται ακριβώς εδώ πέρα, δίπλα στην πόλη και στην πλατεία του Σολομού. Ξέρετε πώς θα βοηθήσει αυτή η ενέργεια, η οποία νομίζω ότι οι προύχοντες του νησιού πρέπει να το προσέξουν και να το βελτιώσουν αμέσως. Δηλαδή να γίνει ένα, να προσκοθεί να γίνει με ωραίες τέντες και κάπως να γίνει πεζόδρομος απέναντι, ώστε να μπορεί ο κόσμος ελεύθερα να προχωρήσει προς το παλαιό γεφύρι και το κέντρο της πόλεως και προς την πλατεία Σολομού. Μελετώντας πάντως τα στοιχεία τα οποία μου δώσατε, διαπιστώνω ότι όντως ισχύει αυτό το οποίο είπατε προηγούμενα, ότι από το 1971 μέχρι σήμερα οι αλλαγές που πρέπει να υπάρξουν με βάση πάντοτε αυτά τα σχέδια, το σχέδιο Κάπαρη, δεν είναι πολλές. Όμως θέλω να ρωτήσω το εξής. Ποια ήταν η αντικειμενική δυσκολία που δημιουργήθηκε όλη αυτή η καθυστέρηση, που ποτέ δεν υπήρξε μία προοπτική παρέμβαση, η πολιτική ατομία, η πολιτική ανικανότητα, τα πολιτικά συμφέροντα, η έλλειψη σχεδιασμού που είναι αποτέλεσμα, αν θέλετε, μιας αντιλήψεως που είδαμε να εφαρμόζεται όλα τα χρόνια στη Ζάκυνθο, χωρίς να μειώνω την οποιαδήποτε προσπάθεια, αλλά από τους εκπροσώπους των πολιτών, από τους εκπροσώπους στην τοπική αυτοδιοίκηση που δεν είδαν αυτή την προοπτική. Ο λόγος μπορεί να φαντάζεται κατά κάποιο τρόπο σκληρός, αλλά είναι περισσότερο σκληρή η πραγματικότητα, κύριε Κάπαρη. Γιατί αν είχαν ξεκινήσει όλα αυτά από το 1971 και σιγά σιγά βλέπαμε να εξελίσσεται αυτή η προοπτική με βάση το συγκεκριμένο σχέδιο, πολλά πράγματα θα είχαν αλλάξει στο σύνολο του νησιού. Δυστυχώς. Ποια είναι η εκτίμησή σας λοιπόν, για ποιο λόγο δεν προχώρησε ποτέ? Ποτέ οι παράγοντες του νησιού και οι προύχοντες, καθώς και οι πολίτες, δεν κατάλαβαν το οικονομικό impact που μπορεί να δώσει ένα κρουαζόμενο ερχόμενο στο λιμάνι της Ζακύνθου. Είναι πραγματικό, σαν να το πω κατάρα, αμαρτία. Δεν κατηγορώ κανέναν, εγώ δεν πολιτεύομαι. Θέλω να σε διακόψω όμως με σεβασμό εδώ και να πω ότι οι πολίτες έχουν καταλάβει πάρα πολύ καλά τη σημασία των κρουαζιερόπλοιων στη Ζάκυνθο, που έρχονται αρόδων και βεβαίως, αν είναι δυνατόν, εν έτη 2011, οι επισκέπτες αυτών των πλοίων έρχονται στο νησί μας με βάρκες. Λοιπόν, αντιλαμβάνεται κανείς μέσα από αυτή τη διαδικασία τι είχε προηγηθεί. Τα προηγούμενα χρόνια μιλάω πάντοτε όσον αφορά την πολιτική παρέμβαση. Βλέπετε όμως προοπτική σήμερα? Ναι, εγώ κάνω με μεγαλύτερο. Το κόστος αυτού του εγχειρήματος, αυτού του σχεδίου, είναι απαγορευτικό για την Ζάκυνθο σε εποχή μάλιστα ειδικής κρίσης. Κοιτάτε, δεν μπορεί να γίνουν όλα αυτά που προτείνω. Είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Είναι, εγώ το χωρίζω σε στάδια, σε phase. Phase 1, πρώτο όμορφο δίπλα. Εξαιρετικά. Phase 2, η Στράδα Μαρίνα, και βεβαίως Phase 3 είναι ο μεγάλος μόλος των 200 μέτρων που είναι πάρα πολύ, θα κοστίσει αρκετά χρήματα. Επίσης θέλω να σας πω, να καταλάβετε την αξία των κρουαζιεροπλοίων στα λιμάνια της Μεσογείου. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, και μπορώ να σας το δείξω, βεβαίως, κατασκευάζονται και μετατρέπονται, παρόλη την οικονομική προβλήματα, την οικονομικά που έχει η Ισπανία, 28 λιμάνια στην κόστα της Ισπανίας. 28 λιμάνια. Μάλιστα, ορίστε. Είναι πρωτοφανές αυτή η ενέργεια που κάνει η Ισπανική κυβέρνηση, και η Μπαρτσελόνα ήδη έγινε το Μαϊάμι της Μεσογείου. Τρομακτικά development, ωραία τα κτίρια υποδοχής, βαθαίνουν τα λιμάνια τους, μεγαλώνουν οι ντόκιδες, και βεβαίως και η κυκλοφορία από τα λιμάνια προς τις πόλεις. Ισχυρό, ισχυρότατο επιχείρημα. Στη Γαλλία, στην Νότιο, επειδή η Μασαλία, σαν να πούμε, γέμισε από κρουαζιερόπλοια, τώρα γίνονται
άλλα 3 καινούργια λιμάνια. Στην Ιταλία 6. Στην Τουρκία 6. Και στην Ελλάδα σχεδόν κανένα. Είναι πολύ λυπηρόν αυτό που βλέπω και αυτά τα που σας λέω. Θα επιμείνω είναι, στην ερμηνεία. Θα επιμείνω στην ερμηνεία που δίνετε εσείς. Είναι ντοκουμέντα του περασμένου Μαρτίου που, έγινε, που γίνεται κάθε χρόνο μια έκθεση για τα κρουαζιόπλια, την οποία ξεκίνησα εγώ με άλλους 3 συναδελφούς μου πίσω το 25 ετών. Ήμουν τότε και ο πιο από τους πιο συχνούς ομιλητάς στα τεχνικά θέματα και σήμερα έχει εξελιχθεί σε μια παγκόσμια έκθεση. Πάντως, κύριε Κάπαρη, οι κυβερνήσεις αλλάζουν. Στην τοπική αυτοδιοίκηση τα πρόσωπα εναλλάσσονται. Παρ' όλα αυτά, η αδράνεια μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνω, ακούγεται σκληρό, αλλά είναι η πραγματικότητα, δεν έχει αλλάξει. Λοιπόν, το ζητούμενο είναι η προοπτική και επιστρέφω στο προηγούμενο. Έχετε ανοίξει ένα κύκλο επαφών για άλλη μια φορά στη Ζάκυνθο. Επαναλαμβάνω ότι από την πρώτη στιγμή που άρχιζε σιγά σιγά να κουβεντιάζει ο καθένας από εμάς το σχέδιο Κάπαρη, με όλα αυτά τα οποία βιώνουμε σήμερα, είδαμε να υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά αυτό το ενδιαφέρον δεν ξέρω εάν απλά και μόνο περιορίζεται σε κάποιες συζητήσεις, σε κάποιες τοποθετήσεις, ενδεχομένως σε κάποιες φιλοφρονήσεις ή στην αναγνώριση, αν θέλετε, όλων των ενεργειών και των δράσεών σας, γιατί αυτό το οποίο ζητάμε είναι να σχηματοποιηθεί. Να σχηματοποιηθεί όλο αυτό το σχέδιο, όλη αυτή η δράση, όλη αυτή η ενέργεια για να δούμε κάποιο αποτέλεσμα. Ποιες είναι οι παρεμβάσεις που έχετε κάνει σήμερα στη Ζάκυνθο για αυτό το θέμα? Αμέσως. Προ 2 ετών ξεκίνησα εγώ έναν αγώνα να στείλω κρουαζιόπλια στη Ζάκυνθο. Ήδη εφέτος είμαι περήφανος να πω. Να το υπογραμμίσουμε αυτό. Βεβαίως. Ότι έχετε βοηθήσει πολύ τη Ζάκυνθο με τα κρουαζιόπλια τα οποία έρχονται στο νησί μας. Αυτή τη στιγμή η Οσεάνια. Και την Κεφαλονιά. Οσεάνια Risen Cruisers. Θα έλθουν με 24 βαπόρια. Είναι μεγάλο γεγονός. Σαφώς. Επίσης, διότι σήμερα ο εφοπλιστής και ο ιδιοκτήτης της Oceania και Risen Cruises είναι προσωπικός μου φίλος, παλιός συνεργάτης μου, Mr. Frank Derio, ο οποίος τον έχω καλέσει να έρθει με τη γυναίκα του το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο. Επίσης, συνδέομαι πάρα πολύ με τη Mediterranean Cruising Company, που είναι υπάγεται και κάτω από έναν εξαιρετικό Ιταλόν εφοπλιστή, τον Μίστερ Απόντε, τον Μίστερ Βάγκο, οι οποίοι ως δώρον για τον κύριο Κάπανε έστειλαν 3 βαπόρια δικά τους εφέτος. Και να σας πω κάτι σημαντικό που δεν βλέπω ότι υπάρχει και στις λίστες. Στις 30 Οκτωβρίου ο πρόεδρος της Mediterranean Cruising Company, όπως το αποκάλεσε, κύριε Κάπανε, σου έκαμε ένα δώρο. Στέλνει το μεγαλύτερο βαπόρι της εταιρείας MV Fantasia με 3.400 επιβάτες, 3.400 και 1.400 πλήρωμα. Επομένως, είναι Κυριακή από τις 8 ώρα το πρωί ως τα απόγευμα στις 6, 30 Οκτωβρίου. Σημαντικό, πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτή την ημέρα, έχω ειδοποιήσει όλους τους παράγοντες και επίσης μετά από μία-δύο ημέρες έρχεται το πρώτο βαπόρι της Holland American Line. Ως δώρο πάλι από τον πρόεδρο και συμμετή μου, Στέιν Κρουζ, προς τη Ζάκη. Η Holland American Line, τη δική μου το 2007 υποδείξη, ξεκίνησε να πηγαίνει στην Κεφαλονιά, όταν έφτιαξαν το καινούργιο λιμάνι. Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους μου όλη την κοινωνία της Κεφαλονιάς, ειδικά τον δήμαρχο μου, Σάμις κύριο Μανώλη Βαλέτα και τον αντιδήμαρχο Αρουσαλίου κύριο Καπάτο και κάτω, οι οποίοι πραγματικά με αγάπη και εκτίμηση έπλεξαν μεγάλο εγκόμιο για την προσπάθεια που έχω κάνει στο λιμάνι της Κεφαλονιάς. Δεν ξέρω αν πρέπει να το σχολιάσω, κύριε Κάπαρη, αυτό. Γιατί ουσιαστικά με αυτό το οποίο περιγράφεται το γνωρίζουμε και εμείς πάρα πολύ καλά, το πώς αντέδρασαν οι Κεφαλονίτες στην όποια προσπάθεια, πολύ σημαντική από την πλευρά σας, θα έπρεπε να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και από την πλευρά των τοπικών αρχών. Δεν μπορώ να δεχτώ με απόλυτο τρόπο, γιατί πολλές φορές μιλούν γενικά για τους Ζακυνθινούς. Οι πολίτες της Ζακύνθου γνωρίζουν, καταλαβαίνουν, αντιλαμβάνονται και γι' αυτόν τον λόγο πιέζουν.
αυτοί που πρέπει με την ψήφο τη δική μας να εκπροσωπήσουν σωστά τα συμφέροντα του τόπου είναι αυτοί που πρέπει να έχουν και γνώση, να έχουν και ενημέρωση, να έχουν και αντίληψη, να έχουν προσωπικό ενδιαφέρον, να ασκούν πιέσεις, να ενημερώνονται διεθνώς για το τι συμβαίνει, για να μπορούν να καταλάβουν και να κατανοήσουν ποιες είναι οι προτάσεις που έρχονται στο τραπέζι. Αυτό είναι τραγικό. Αλλά, έτσι δεν είναι, κύριε Κάπαρε? Απόλυτα και συμφωνώ, αλλά έχω ένα παράπονο, διότι εγώ δημιούργησα ένα conference προσωπικά στις 27 με 28 Ιουνίου του 2007 στο Grand Bretagne. Ειδικά για το cruising στα Ιόνια νησιά ως επιτοπλίστων. Εκάλεσα τότε τον νομάρχη και τον δήμαρχο και κάλεσα όλους τους αντιστοίχους από Κεφαλανιά, από Ιθάκη, από τα Σπαξούς, από την Πάργα, από τα Κύθυρα και δυστυχώς από τη Ζάκυνθο δεν ήρθε κανείς και κανένας δεν ανταποκρίθη στη δική μου την πρόσκληση. Ήταν τότε που ο δήμαρχος Σάμις, κύριος Βαλέτας, μου είπε: κύριε Κάπαρη, εφόσον δεν υπάρχει κανείς στη Ζάκυνθο, καθίστε στο δικό μου το περίπτερο. Να υποδεχτείτε τους φίλους σας που είχα φέρει 45 εξέλιξης ανά τον κόσμο. Νιώθω το πώς νιώσατε εκείνη τη στιγμή, κύριε Κάπαρη. Πραγματικά. Πάρα πολύ, δυστυχώς. Και δεν βρήκα καμία ανταπόκριση τότε από την τότε τοπική αρχή και με φιλοξένησαν οι Κεφαλανίτες στο περίπτερό τους και βεβαίως τους εσύστησα στους φίλους μου από τις διάφορες εταιρείες και δέστε σήμερα τα αποτελέσματα. Σαφώς. Τα αποτελέσματα της Κεφαλανιάς από αυτήν τη συγκέντρωση είναι ότι η Κεφαλανιά θα υπερβεί τους 80.000 φέτος τουρίστες από τα κρουαζιόπλια και ίσως τα κρουαζιόπλια φτάσουν στο ποσοστό περίπου των 60 κρουαζιεροπλοίων και πάνω. 60. Μάλιστα. 60. Μιλάμε τώρα για την Κεφαλονιά συγκριτικά με την Ζάκυνθο. Γι' αυτό λέω και επιμένω ότι πρωταρχικός σκοπός των αρχών, εάν καταλάβουν τι μεγάλο οικονομικό όφελος θα έχει, είναι να προχωρήσουμε προς το λιμάνι αυτό το, για τα κρουαζιερόπλια. Να δεχόμαστε δηλαδή κρουαζιερόπλια και μεγαλιά. Και θέλω να προσθέσω ότι προ τριών μηνών εκλήθη από τη δική μου εταιρεία, την Royal Caribbean, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες του κόσμου. Η δεύτερη στον κόσμο, μετά από την Gangnam, με 38 βαπόρια. Είναι ο συνδυασμός Royal Caribbean, Celebrity Cruises, που είναι η celebrity που ξεκίνησα εγώ και τα βαπόρια μου ακόμα παίρνουν πολύ μεγάλα awards ως τα καλύτερα βαπόρια του κόσμου που έκτισα, η Azamara Cruises και η TUI. Και μου είπαν, αν υπάρχει ένα exclusivity ντόπος να μπορέσουν να φέρουν δικά τους βαπόρια. Προτείνω λοιπόν και προς αυτόν την Παρασκευή θα έρθουν τρεις αντιπρόσωποι εδώ στη Ζάκυνθο, τη δική μου ενέργεια. Να σταθούμε σε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα γίνει λοιπόν μια επίσκεψη κάποιων εκπροσώπων μεγάλων, ακριβώς, και μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες που υπάρχει αυτή τη στιγμή, της δεύτερης σε ολόκληρο τον κόσμο, να εκτιμήσουν την κατάσταση όσον αφορά τη Ζάκυνθο, όσον αφορά βεβαίως τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για την παρουσία των κρουαζιεροπλοίων στο νησί μας, για την επισκεψιμότητα αυτή, συγκριτικά και με άλλες περιοχές. Μάλιστα. Θα εμπιστευτούν άλλα δύο. Επιμένετε πεισματικά και πολύ καλά κάνετε και αυτό είναι το σημαντικότερο και είναι αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα ως αποτέλεσμα να υπάρχει στο νησί μας, κακά τα ψέματα, γιατί οι δημόσιες σχέσεις, οι επαφές, η προβολή του τόπου βοηθούν πάντοτε. Την ερχόμενη λοιπόν εβδομάδα στη Ζάκυνθο θα έχουμε τους εκπροσώπους μίας από τις μεγαλύτερες, της δεύτερης στον κόσμο, επαναλαμβάνω και επιμένω σε αυτό, εταιρείας που υπάρχει, επαναλαμβάνω, με προοπτική για την εξέλιξη της Ζάκυνθο όσον αφορά τα κρουαζιερόπλια, όπου αυτό το οποίο πρέπει να γίνει για αυτή την επίσκεψη και πρέπει εμείς να πείσουμε ακόμα περισσότερο, ποιο είναι. Γιατί αντιλαμβάνουμε τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα. Καθόλου. Στο συγκριτικό κομμάτι. Τι προτείνω. Το οποίο, όπως βλέπετε, το σχέδιο αυτό το έχω συζητήσει όχι μόνο με τη Royal Caribbean Celebrity, αλλά με όλες τις εταιρείες και έχω πάρει ιδέες και προτείνω λοιπόν. Για να γίνει κατανοητό, έρχονται επί της ουσίας να ενισχύσουν αυτή την πρόταση, η οποία έχει καταρχήν εκτιμηθεί. Έρχονται να επισκεφτούν, δεν έχουν έρθει ποτέ στην Ζάκυνθο. Έρχονται να επισκεφτούν το νησί ως νησί, την πόλη και το λιμάνι και τι προκτικές έχει η πόλη για να
εξελιχθεί σε ένα πολύ δυνατό κρουσπορτ. Λοιπόν, βεβαίως αυτοί θα θέλουν να πάρουν κάποιο exclusivity. Mm-hmm. Προτείνω λοιπόν εδώ, μπροστά από το ξενία, όπως βλέπετε, να γίνει ένας μόλος 350 μέτρα, να μπούμε μέσα 72 μέτρα, είναι ακριβώς η λεπτομερία, αυτό είναι δική μου ιδέα, αφού το έχω συζητήσει με τους ανθρώπους και τους φίλους μου και παλιούς συνεργάτες μου που θα έρθουν από την Royal Caribbean και να γίνει ωραίος μόλος, όπως βλέπετε. Μόλος λοιπόν μπροστά από το ξενία. Το ξενία. Όπως βλέπετε, εδώ είναι το στήρι του τον Πεσόντο, εδώ είναι ο δρόμος που γυρίζει, εδώ είναι ο Άγιος Νικόλαος και εδώ είναι το ξενία, το ξενοδοχείο. Μπαίνω μέσα που βλέπετε 50 μέτρα και 22 είναι η πλατφόρμα που θα πέφτουν τα βαπόρια για να έρθω στα βάθη των 11 με 11,5 μέτρα. Αλλά κάνω ωραιότατες γέφυρες όπως είναι και προτείνω βενετσιάνικες όπως είναι στη Βενετία για να κρατήσουμε το χαρακτήρα τον όμορφο, το μενισιάνικο της Ζακύνθου. Κάνω ένα ωραίο το πάρκινγκ που είναι αναγκαίο. Κάθε εταιρεία κοροζιλοπλοίων που ζητάει αυτό το πάρκινγκ. Ακριβώς πίσω λογικό, από τον Άγιο Νικόλα λογικό. Για να πέσουν 30 περίπου αελεοφορία και να είναι δίπλα ακριβώς στο λιμάνι για να μην ταλαιπωρούν οι επιβάτες τους. Εκεί λοιπόν κάνω ένα δεύτερο κτίριο στο οποίο θα είναι δύο πατώματα για πάρκινγκ και επίσης θα πάρουν ωραίο ρεστοράν ή μαγαζιά, ό,τι. Ένα δηλαδή shopping center με ειδικό πάρκινγκ για λεωφορεία και γεωταχή. Αυτό θα βοηθήσει και την κίνηση, όπως βλέπετε, διότι αν γίνει πεζόδρομο στη Στράτα Μαρία, που είναι πραγματικά επίγον για μένα, θα έχουμε δύο πάρκινγκ lots. Ένα πίσω από τον Άγιο Νικόλα και ένα μπροστά από τον Άγιο Διονύση. Πολύ καλά. Τα θαλάσσια ρεύματα και οι καιρικές συνθήκες όσον αφορά βεβαίως την περιοχή και αναφέρομαι στη θαλάσσια ζώνη δημιουργούν κάποια προβλήματα. Κάτι σήμερα τα βαπόρια είναι πάρα πολύ από θέμα navigation και nautical πολύ advanced και αυτά τα πράγματα θα τα δούμε, έχουμε προπέλες, θα το μελετήσουμε βεβαίως με πολλούς ειδικούς, δεν είναι, είναι η πρώτη επαφή. Αλλά νομίζω ότι ο μόνος αυτός που προτείνω μπροστά από το ξενία είναι πραγματικά το όνειρό μου. Νομίζω ότι θα δώσει τρομακτική ζωή στην πόλη της Ζακύνθου. Θα είναι ένα πραγματικά στολίδι σε πολύ μικρή απόσταση από την πλατεία πολύ του Γιουμάρκου και από την πλατεία του Σολομού. Και επίσης δεν είναι ότι η εταιρεία που θα πάρει το exclusivity ή θα βοηθήσει οικονομικώς την κατασκευή θα είναι μόνο δικό της. Θα το κρατήσει για δύο μέρες την εβδομάδα. Όλες τις άλλες μέρες θα μπορούν η οδήποτε άλλη εταιρεία. Πολύ σωστό και αυτό βεβαίως. Να πέσει δίπλα σε αυτό τον μόνο. Κύριε Καπαρή, γνωρίζετε ότι έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες το τελευταίο διάστημα για την κατασκευή προβλήτας, όπου βέβαια περιμένουμε τις εξελίξεις. Έχει υπάρξει μια προοπτική, έχουν υπάρξει κάποιες ενέργειες, κάποιες δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Με έναν τρόπο αναγκαίο λόγω όλων αυτών των αρνητικών καταστάσεων των προηγούμενων ετών. Δηλαδή να κατασκευαστεί τουλάχιστον μία προβλήτα που θα μπορεί βεβαίως να κινηθεί και τουριστικά η οικονομία της Ζακύνθου. Αυτό το έχετε συζητήσει. Βεβαίως και το συζήτησα με τον κύριο Τζον Τέρσεκ που θα έρθει την Παρασκευή, ο οποίος είναι εξαιρετικός κύριος, έχει προγράμματα και τεράστιες λαμπρές επιτυχίες στην κατασκευή των λιμένων. Όπου έχει ένα project. Μόλις τελείωσε τον over 200 εκατομμυρίων δολαρίων στη Ζαμάικα, στο Κοζμέλ, στο Ρόθμαν Άιλαντ στις Χοντούρες, καθώς τώρα αναλαμβάνει ένα τεράστιο έργο στην Κωνσταντινούπολη. Μου είπε λοιπόν, το συζητήσαμε, ότι το phase one είναι να ξεκινήσουμε από τη στήλη των Πεσόντων, βλέπετε ακριβώς, μέχρι και την πλατεία του πόρτου, ώστε να γίνει ένας πρώτος μόλος για κρουαζιλόπλοια. Το βλέπετε ακριβώς εδώ στο σχέδιο. Στο σχέδιο. Αυτό είναι η phase one. Phase two, όπως είπαμε, πρέπει να γίνει ο πεζόδρομος της Στράτα Μαρίνα με τα δύο πάρκινγκ. Phase two θα είναι ο μόλος, εάν πραγματικά το εγκρίνει, το δει φυσικά, που ελπίζω την Παρασκευή να έχουμε την ευκαιρία τοπικά να περπατήσω μαζί του τον μόλον αυτό μπροστά από το ξενία
Έχουμε μπει στο satellite και έχουμε ακριβώς τα βάθη εδώ πέρα μαζί. Αυτό είναι ο μόνος που θέλει να προτείνει την ώρα καλύτερη. Βεβαίως το λιμάνι είναι λιμάνι. Εάν συμφωνήσουν, κύριε Κάπαρ, επιτρέψτε μου σε βασμό να σας διακόψω. Εάν τελικά τα πράγματα πάνε καλά, από εκεί πέρα τι γίνεται, ποια είναι τα επόμενα βήματα? Κοιτάτε, από εκεί πέρα θα πρέπει οι τοπικές. Θα υπάρξουν εταιρείες που θα υποστηρίξουν οικονομικά, θα υπάρξουν εταιρείες που θα επενδύσουν. Συνεργάζομαι για το θέμα της κάποιας δομικής βοηθείας από το θέμα της δικής μου εταιρείας που είναι η Royal Caribbean Celebrity. Βεβαίως η μία εταιρεία ακολουθεί την άλλη. Έχω πολύ καλούς φίλους από την Carnival, οι οποίοι θα έρθουν εδώ πέρα ίσως το καλοκαίρι. Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης, ο Μίκη Άλισον, τον έχω προσκαλέσει να έρθει με το πατέρα του. Έχει 98 βαπόρια. Έχω καλέσει τον Μίστερ συμμεθητή μου και αγαπητόν Στέν Κρούς, που είναι της Holland American ο άνθρωπος, καθώς επίσης και από την Norwegian Caribbean Line και ένας πολύ καλός φίλος μου, ο Γιώρα Ισραήλ. Πολύ ωραία. Αυτός θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε, κύριε Κάπαρη. Θα χρειαστεί, δεδομένου των συνθηκών και των εξελίξεων που υπάρχουν, θα τα πούμε ξανά γύρω από αυτή την πολύ μεγάλη υπόθεση. Θέλω μόνο να κλείσουμε με το εξής. Είχατε κάποιες επαφές, κάποιες συναντήσεις. Από ό,τι γνωρίζω, συναντηθήκατε και με τον Δήμαρχο Ζακηθίων, τον κύριο Στέλιο Μποζίκη. Βεβαίως, είμαι περήφανος που μπόρεσα να γνωρίσω τους τοπικούς παράγοντες. Έδειξαν τρομακτικό ενδιαφέρον και θα συνεχίσουμε μαζί με τον κύριο Μποζίκη, με τον πρόεδρο της Λιμενικής Επιτροπής, τον κύριο Λαμπιανό, τον νομάρχη που λέγεται τώρα περιφερειακός, ο κύριος Γιονάς, τον πρόεδρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου, καθώς και με τις αρχές θα κάνουμε ένα meeting την Παρασκευή το μεσημέρι και βεβαίως μαζί με τον κύριο Σπύρο Καμπιώτη, που είναι πολύ ενεργόν μέρος και υποστηρικτής του έργου μου για τα κουραζιρόπλια. Και νομίζω ότι την αρχή που έκανα με την Oceania Cruises και με την MSC ήταν ένα καλό ξεκίνημα για φέτος. Πολύ ωραία. Αλλά πρέπει να συνεχιστεί και θέλω να τελειώνοντας να σας πω κάτι. Θα κρυθούμε. Γιατί είναι επαγγελματίες, επισκέπτονται όλο τον κόσμο. Πολύ σωστά. Και πολύ τα σωστά. Σημεία, τα κύρια που θα κρυθούμε είναι η ασφάλεια του λιμένου και πόλεως. Πρώτον, η καθαριότης του λιμανιού και της πόλεως. Η φιλοξενία των κατοίκων, που νομίζω σε αυτό το σημείο υπερέχουμε των πάντων. Συμφωνούμε. Οι αποστάσεις, προσέξτε, του κουραζιροπλοίου προς την πόλη και τα αξιοθέατα της νήσου, ο συνωστισμός, που σε αυτή τη στιγμή δεν έχουμε συνωστισμό βαποριών και είμαστε σε πολύ καλό σημείο, ή ότι αυτοί που έρχονται σε επαφή με τους επιβάτες των κουραζιροπλοίων πρέπει να μιλάνε τουλάχιστον καλά εγγλέζικα, ίσως και γερμανικά, δηλαδή είναι σημαντικό η ξένη γλώσσα, γιατί δεν θα υπάρχει και συνεννόηση. Και βεβαίως γενικά είναι το appeal, η παρουσίαση του νησιού, της πόλεως και του λιμανιού. Κύριε Κάπαρη, θα πάρουμε βαθμούς αυτά, όπως είστε όταν γίνεται μια τέτοια επίσκεψη. Έτσι. Στα λιμάνια ανά τον κόσμο, όχι μόνο της Μεσογείου. Κύριε Κάπαρη, θα ήθελα θερμά να σας ευχαριστήσω όχι μόνο για αυτή τη συζήτηση, αλλά για όλα αυτά που κάνετε για τον τόπο μας, για το νησί μας, για τη Ζάκηθο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω το παράδειγμα που έφερα το 1966 τον Τέο και Μακαρίτη Αντώνιο Χαντρή να κάνει τη Ζάκηθο προσωπικό του καλοκαιρινό σπίτι σε ένα ωραίο το κτήμα στο Κυρί, που ήδη παραμένει, ότι θα συνεχιστεί με τους φίλους μου και συναδελφών μου από τις διάφορες εταιρείες των κουραζιροπλοίων και ειδικά στο Μαϊάμι, από το Μαϊάμι που ζω και έχουμε σε επαφή με αυτούς συνεχώς. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς. Και σας ευχαριστώ που είχα την πρωτοβουλία να έρθετε στο σπίτι μου, ειδικά να μου κάνετε αυτή την συνέντευξη. Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Εύχομαι λοιπόν κάθε επιτυχία στην όμορφη Ζάκυνθο και στο λαό της Ζακύνθου, διότι ο λαός deserves μια καλύτερη τύχη στο θέμα των κρουαζιροπλοίων και το λιμάνι. Εγώ νυχθημερών θα είμαι υποστηρικτής και δίπλα σε όλη τη σημεία με την πείρα μου. Έχω 46 χρόνια σε κρουαζιρόπλια και βαδεύω απόρρια και με ό,τι καλύτερο διαθέτω.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και είμαι υπερήφανος ως Ζακυνθινός, βεβαίως και ως Έλληνα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.